Κορυφώνεται η εσωκομματική σύγκρουση στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των συνέδρων, με την βάση να εκλέγει τα πρόσωπα που θα βρεθούν στο έκτακτο συνέδριο της παράταξης που θα γίνει 8 με 10 Νοεμβρίου. Σήμερα διεξάγεται η εκλογή των συνέδρων μας με επιτυχία, με μεγάλη συμμετοχή και με πολύ καλό κλίμα. Η διαδικασία είναι από τις 10 έως τις 6 στο ΡΕΚ για την Καλαμάτα και για την περιφέρεια έχουν αναρτηθεί ανατόπους τα σημεία που γίνονται οι εκλογές. Με τα δύο αντίπαλα εσωκομματικά στρατόπεδα να κινούνται σε παράλληλες τροχές που δεν τέμνονται ούτε με την αντικειμενική γλώσσα των αριθμών, η διαδικασία ανάδειξης όσων θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, λόγου και ψήφου στο ανώτατο όργανο θα διαμορφώσει ανάλογα τις ισορροπίες. Στις προσδοκίες για την επόμενη μέρα της παράταξης είναι η επιστροφή της γαλήνης και της ηρεμίας στους κόλπους της. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Και δεν είναι καλό για κανένα μας, ούτε για εμάς που ανήκουμε σε αυτό το χώρο, ούτε και για την κοινωνία συνολικά. Και με ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα να προχωρήσουμε, χωρίς να υπάρχουν αυτές οι εντάσεις που υπήρχαν όλο το τελευταίο διάστημα και δεν βοηθούν κανέναν. Με διθυραμβικούς τόνους και αντικρουόμενες μετρήσεις υποδέχθηκε κάθε πλευρά σε πολλές των περιπτώσεων το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από την χθεσινή ημέρα που αφορούσε σε 43 μόλις εκλογικά κέντρα. Σήμερα αναμένεται να ψηφίσει ο μεγαλύτερος όγκος των οργανωμένων μελών του κόμματος σε 550 περίπου οργανώσεις βάσης σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Μεσσηνία, ο ρυθμός προσέλευσης μοιάζει ικανοποιητικός, με τις προσδοκίες υψηλές ως προς τον αριθμό των ψηφοφόρων του κόμματος που θα προσέλθουν και σε αυτές τις εσωκομματικές διαδικασίες. Η συμμετοχή, όπως βλέπετε και εσείς, είναι μεγάλη. Πιθανότατα να είμαστε στα ίδια και παραπάνω. Οι κάλπες άνοιξαν στις 10 το πρωί και αναμένεται να κλείσουν στις 6 το απόγευμα, με 16 εκλογικά κέντρα να λειτουργούν σε όλο τον ομό. Στη Μεσσηνία ψηφίζουν όλες οι ώμοι της Καλαμάτας εδώ στο ξενοδοχείο ΡΕΞ, 10 με 6. Στην Μεσσήνη, στο Δήμο Μεσσήνης, η ΟΜ Μεσσήνης ψηφίζει στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ΦΕΣΑ 2. Η ΟΜ Θουρίας και Αρφαρών ψηφίζει στο Ζαχαροπλαστείο Καρδάση στη Θουρία. Η ΟΜ Μιχαλίας πάλι στο Ζαχαροπλαστείο Καρδάση στη Θουρία. Η ΟΜ Αϊτού στην αίθουσα Δημαρχείου στο Κοπανάκι. Η ΟΜ Κυπαρισίας στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κυπαρισία Πονηροπούλου 52. Η ΟΜ Φιλιατρών στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Πονηροπούλου 52 πάλι στην Κυπαρισία, η ΟΜ Γαργαλιάνου στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στους Γαργαλιάνους, Αθανασίου Κοκκόνη 4. Η Πύλος, η ΟΜ Δυτικής Πηλίας Χώρα και Πύλος ψηφίζουν στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημαρχείου Πύλος. Η ΟΜ Νοτιοανατολικής Πηλίας η Κορώνη, δηλαδή στο πρώην Δημαρχείο της Κορώνης. Η ΟΜ Βουφράδας επίσης ψηφίζει στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Μεσσήνη, στη ΦΕΣΑ 2. Η ΟΜ Δυτικής Μάνης ψηφίζει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδαμίλης.